έχουμε συνηθίσει, βέβαια, ταξιδεύουμε πολλές φορές εκτός περιφέρειας Κρήτης, εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε πάει στο Λίβανο. Θα πάμε όμως τώρα, προκειμένου να γνωρίσουμε την ελληνική κοινότητα εκεί στο μακρινό Λίβανο και συγκεκριμένα στη Βηρυτό. Θα συνομιλήσουμε με την Στεφανή Κοβάλσκι, η οποία είναι συντονίστρια ελληνικής κοινότητας Λιβάνου. Κυρία Κοβάλσκι, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα και από τη Βηρυτό. Είναι έντονη η παρουσία των Ελλήνων εκεί στην περιοχή σας? Λοιπόν, έχουμε περίπου 5.000 Έλληνες στη Βηρυτό. Ναι. Στην κοινότητα εδώ πέρα έχουμε περίπου 85 ενήλικες μαθητές και περίπου 20 παιδιά που μαθαίνουν τα ελληνικά. Βέβαια. Οι περισσότεροι πώς βρέθηκαν εκεί? Λοιπόν, είτε έχουν ήδη την ελληνική καταγωγή, είναι Έλληνες τρίτης γενιάς, είναι απλά Λιβανέζοι, φιλελλένιες, που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα ως ξένη γλώσσα, τα ελληνικά. Οπότε θέλουν βασικά να ταξιδεύσουν και να μετακομίσουν και στην Ελλάδα. Ειδικά τώρα, με την κρίση που έχουμε τώρα στο Λίβανο, πολλοί το σκέφτονται και το μελετούν. Και μία από τις συνθήκες για να πάνε και να μετακομίσουν στην Ελλάδα είναι να ξέρουν τη γλώσσα. Μάλιστα. Οπότε πραγματοποιούνται λοιπόν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται και σε εξέλιξη. Ναι, τώρα κανονικά κάνουν και μία μικρή εξέταση. Ναι. Στην τάξη, που είναι ακριβώς πλάι. Ναι. Γίνεται κανονικά το μάθημα. Η καρδιά της Ελλάδας λοιπόν χτυπά δυνατά και στο Λίβανο. Εννοείται. Και ειδικά μας κάνει εντύπωση, επειδή δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, είναι και για τους Λιβανέζους. Είναι και για τους Λιβανέζους. Που αγαπάνε την κουλτούρα, την ιστορία, τη μουσική, το φαγητό, γενικά. Έχουν να μας πούν κάτι εκεί οι μαθητές αυτή τη στιγμή? Αν θέλετε, μπορώ να πάω στο διπλανό ή να τους μιλήσετε και λίγο. Μα και βέβαια, δε ζωντανή σύνδεση έχουμε, δεν πειράζει, ας κουνηθούμε και λίγο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εκεί οι Έλληνες, οι άνθρωποι που μαθαίνουν ελληνικά, θα μας πούν καλησπέρα, θα μας πούν ένα γεια σε ζωντανή σύνδεση εδώ στην Κρήτη σήμερα. Δεν πειράζει, δικαιολογούμε λίγο έτσι το κούνημα της οθόνης. Εκεί η Στέφανη θα μας βοηθήσει. Έχουν συνεννοηθεί, έχουν οι άνθρωποι μεγάλη όρεξη να μας μιλήσουν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τους δείτε. Μα και βέβαια μπορούμε να τους δούμε. Τώρα γράφω. Τους βλέπετε? Βέβαια, βέβαια, τους βλέπουμε και στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Έχουν να μας πούν κάτι? Δεν ξέρω αν με ακούτε, κυρία Κοβάλσκι. Είναι συντονίστρια εκεί των προσπαθειών και της ελληνικής κοινότητας. Εάν μας ακούει, να μας στείλουν ένα χαιρετισμό. Ούτε και η γραμμή. Σας ακούμε κανονικά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή εκεί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, προσπαθούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να μείνουν κοντά και να επαναφέρουν τους όποιους δεσμούς, βέβαια, με το ελληνικό στοιχείο. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Κοβάλσκι. Βέβαια, βέβαια είναι συγκινητικά τα πλάνα και όσα έχουν να μας πούνε εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε στον μακρινό Λίβανο. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Είδατε και εδώ στην Κρήτη σήμερα προσπαθούμε να επικοινωνήσουν αυτοί οι άνθρωποι με το ελληνικό στοιχείο και όπως μας είπε η κυρία Κοβάλσκι, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μαζί τους. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν ένα ζωντανό μάθημα και προκειμένου οι άνθρωποι εκεί να μάθουν ελληνικά κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες. Να επιχειρήσουμε ξανά να συνδεθούμε. Αξίζει, το προσπαθήσαμε πολύ. Και η Γιώτα Αρχοντάκη και η Εύη Σπανού προσπάθησαν πολύ αυτή τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κυρία Κοβάλσκι. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, θέλουμε ένα χαιρετισμό. Αξίζει να μας πούν κάτι αυτοί οι άνθρωποι. Να μας μεταφέρουν ένα χαιρετισμό. Μπορείτε όλοι να πείτε ένα γεια δυνατά. Καλησπέρα.
Τους ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Καλησπέρα από Κρήτη, από Ηράκλειο. Τους βλέπετε? Βέβαια, βέβαια. Είναι συγκεντρωμένοι και γράφουνε. Είναι συγκεντρωμένοι. Ναι, έχουν μια μικρή εξέταση. Και μαθαίνουν και μαθαίνουν και ελληνικά. Μαθαίνουν και τώρα γράφουνε. Η όρεξη αυτών των ανθρώπων, κυρία Κοβάλσκη, είναι έντονη. Και αυτό που είπα και πριν από λίγο, επιθυμούν πολλοί από αυτούς να γυρίσουν και στη χώρα, να γυρίσουν και στην Ελλάδα. Μάλιστα.